Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για τα σημεία που μα έδωσε τη γραφή προφητικά και άκουσα να εμφανίζεται και οι άνθρωποι από την άγνοια του δεν καταλαβαίνουν τι έρχονται και τι πρέπει να κάνουν για να μην έρθουν στη ζωή του όλη αυτή η κρίση του Θεού που είναι προφητευμένο στη γραφή. Επειδή η προφητεία τη γραφή είναι προφητευμένο για να δίνει πληροφορία σου πιστού και πριν την παρουσία του Κυρίου, δεύτερη παρουσία, τα συμβαίνει όλα αυτά όπως είναι προφητευμένο. Γι' αυτό χρειάζεται οι άνθρωποι να γνωρίσει την αλήθεια ώστε να ξέρουν τι γίνεται και τι έρχονται να ετοιμαστούν για τη σωτηρία του επειδή αυτός που κρατάει Όλο το σύμπα με την εξουσία, στο λόγο το στόμα του είναι ο Θεό που κρατάει όλη την ύπαρξη. Επειδή κόρησε ο άνθρωπο να γνωρίσει την αλήθεια, τότε οι άνθρωποι θα είναι γεμάτοι σύγκυση και οι άνθρωποι θα αρχίζουν να ζητούν λύση κάπου άλλο που δεν πρέπει. Όπω παράδειγμα, οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι όταν κάνει διαμαρτυρία έναντι όσοι κυβέρνηση είναι που τα σταματήσει όλα αυτά. Όμω αυτή είναι μάταια και σύγκυση γιατί εξαιτία τη έλλειψη η νόση τη αλήθεια επειδή και η κυβέρνηση επίση είναι άνθρωποι, Η κυβέρνηση έχει ανθρώπινη σοφία, αλλά δεν έχει τία σοφία που έρχεται από το Θεό. Επειδή η ανθρώπινη σοφία είναι η σοφία που ο έδω και του που εδώ συγγύει στο φυσικό κόσμο και είναι περιορισμένο. Αλλά η τία σοφία είναι αυτό που δίνει ο Θεό στους άνθρωπου που έχει προσωπική σχέση μαζί του. Και η τία σοφία είναι υπερφυσικό. Πάνω από πάνω από ανθρώπινη σοφία δηλαδή. Γι' αυτό ο επιστήμονα έχει ανθρώπινη σοφία, αλλά δεν είναι κοιτία σοφία. Γι' αυτό πολλέ φορέ μπορεί να βλέπει κάποιο που είναι αμόρφωτη, αλλά έχει προσωπική σχέση με το Θεό, να έχει μια σοφία που είναι υπερφυσικό, που τα επλαγεί όλα. Μα πώ γίνεται, πώ καταλαβαίνει αυτό εκείνη, είναι από το Θεό, είναι Τία Σοφία. Αυτό δίνει μόνο ο Θεός σε άνθρωπο που έχει προσωπική σχέση μαζί του. Και οι άνθρωποι που έχουν Τία Σοφία καταλαβαίνουν και αντιλαμβάνονται αυτό που οι άνθρωποι, το κόσμο που έχουν ανθρώπινη Σοφία δεν αντιλαμβάνονται. Δηλαδή, με άλλα λόγια, Τία Σοφία είναι υπερφυσικό. Ανθρώπινη Σοφία είναι περιορισμένο. Και η κυβέρνηση έχει ανθρώπινη Σοφία. Και όλοι οι άνθρωποι του κόσμου Είτε επιστήμονα, οι άνθρωποι που δεν έχουν προσωπική σχέση με το Θεό, έχουν ανθρωπινή σοφία. Γι' αυτό χρειάζεσαι οι άνθρωποι να συμπνήσουν και να ζητήσουν την αλήθεια. Δηλαδή να συνειδητοποιήσουν ότι χρειάζεσαι το Θεό, να συνειδητοποιήσουν ότι ο Θεό είναι ο Κυριακό. Επειδή, κόρη ο άνθρωπο να συνειδητοποιήσει και να γνωρίζει πραγματικά ότι ο Κυριακό. Του σύμπατο, την ύπαξη, όχι το σύμπατο. Κυρία Κωτηνή, την πάξη είναι ότι επειδή σύμπατο είναι, είναι αυτό που είναι φανερά, δηλαδή το φυσικό κόσμο. Αλλά αόρατο κόσμο δεν βρίσκεται μέσα στο σύμπα, είναι εκτό το σύμβα. Για να ξέρει ο άνθρωπος ότι οτιό είναι που κρατάει όλη την ύπαξη, αυτό που είναι φανερά, δηλαδή το σύμπα, και αυτό που, είναι, που δεν είναι φανερά, δηλαδή η ώρα του ο άνθρωπο

πηγή σε όλο την ύπαρξη που βαστάζει τα πάντα με το λόγο το στόμα του που έχει εξουσία να φέρνει στην ύπαρξη αυτό που δεν υπάρχει και να καλεί και να εξαφανίζεται αυτό που υπάρχει να μην υπάρχει. Αυτό μόνο ο Θεός. Και ο σατανά επίσης δεν μπορεί να κάνει τίποτε αν ο Θεός δεν τον επιτρέπει. Και όλα αυτή τη ασθένεια, πανδημία που γίνεται τώρα, που επιδεινώθηκε τώρα, ο σατανά είναι που τον έφερε αλλά ο Θεό τον επέτρεψε επειδή είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο ότι ο σατανά φέρει το κακό αν ο Θεό τον επιτρέπει και ο Θεό θα το χρησιμοποιεί αυτό για το σκοπό του, για τη δόξα του, για να σώζει οι άνθρωποι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο σατανά μπορεί να φέρει κακό και ο Θεό θα το επιτρέπει να το χρησιμοποιεί αυτή σαν παιδεία του άντρου ώστε όσε με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι άστραφού ο Θεό να ζητήσει βοήθεια με έλεο και ταπείνω, με ταπείνωση, με μετάνια, τότε ο Θεό είναι που θα σταματήσει ο Σατανά να κάνει όλα αυτά με την εξουσία, τα λόγια του στόματο του και να δώσει έλεο του άνθρωπου. Αλλά αυτή πρέπει να είναι επιλογή του άνθρωπου. Με άλλα λόγια, παιδεία του Θεού. Έχει σκοπό να κάνει τους άνθρωπους να συμπνήσει και να στραφεί προς το Θεό. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι αυτό. Αν δεν συνειδητοποιήσει, τότε οι άνθρωποι θα στραφούν και θα ζητήσει βοήθεια κάπου άλλο που δεν πρέπει, ούτε δεν θα βρίσκουν λύση, ποτέ θα είναι μόνο κάσιμο χρόνο, όπως διαμαρτυρία, που οι άνθρωποι σκέφτονται να διαμαρτυρούνται εναντίον τη κυβέρνηση, ούτε η κυβέρνηση. Δεν μπορούν, δεν ξέρουν τι να κάνουν και η κυβέρνηση είναι εκτός έλεγχο σε όλη αυτή την κατάσταση. Επειδή τα συστήματα, όλα τα συστήματα της κυβέρνησης θα γίνουν εκτός έλεγχο, δεν τα ξέρουν τι να κάνουν. Γιατί και εκείνοι έχουν ανθρώπινη σοφία μόνο και δεν έχουν κοινωνική σκέψη με το Θεό ή δεν έχουν προσωπική σκέψη με το Θεό. Δηλαδή με άλλα λόγια είναι μόνο περιορισμένο σε αυτό που γίνονται στο φυσικό κόσμο εδώ. Γι' αυτό οι άνθρωποι, επειδή η σωτηρία είναι προσωπική, μην κοιτά τι λέει ο άλλο. Αλλά ζήτησε από το Θεό να ακούσει τη μαρτυρία που σου δίνει ο Θεό και να το πιστεύει σε αυτό, επειδή αυτό που κρατάει όλη την υπάρξη σαν λόγια του είναι ο Θεό. Γι' αυτό μην ακολουθεί πολλοί άνθρωποι, επειδή πολλοί άνθρωποι έχουν λατασμένη σκέψη. Πολλέ φορέ νομίζει ότι όταν είμαι ενωμένη με πάρα πολλοί άνθρωποι, θα διαμαρτυρούμε τότε θα βρούμε λύση. Όχι, okay, πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα όλο το κόσμο οι άνθρωποι έρχονται μαζί διαμαρτυρητοί αλλά αν ο Θεό δεν αποφασίζει μάταια είναι τίποτα δεν θα γίνει. Αυτό που αποφασίζει που τα αλλάξει όλα αυτά είναι ο Θεό με την Κυριακία το Λόγο Του όταν μιλήσει επειδή ο Λόγο Του έχει εξουσία έχει εξουσία πάνω σε όλο την ύπαρξη που είναι φανερά και μη φανερά. Γι' αυτό η επίγνωση της αλήθεια είναι που τα κάνει τους άνθρωποι για να ξέρει τη σωστή κατεύθυνση που τα πάει, που τα στραφεί, που τα ζητήσει βοήθεια. Γι' αυτό σρέφεσαι σωτερό καλύτερη κατεύθυνση είναι στροφή προ το Θεό. Επειδή αυτό είναι που κρατάει τα πάντα. Αυτό είναι που τα φέρει έλαιο, Αυτό είναι που τα σταματήσει. Και πρώτα απ' όλα έχει σωτηρία το ψυχό σου, σωτηρία την ψυχή του άνθρωπο, Επειδή μετά το τάνατο υπάρχει επίση ζωή. Και όλη αυτή η παιδεία έχει σκοπό τεό, να φέρει του άνθρωπου στη μετάνια, ώστε μετά το τάνατο να μην κατούν οι άνθρωποι σε αιώνια πόλια, όπως τα ερήφια, ο Θεός, όλα αυτά είναι παιδεία, σκοπό για να το φέρεις άνθρωπο σε μετάνια, Αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν παραμικρή ιδέα επειδή οι άνθρωποι θέλουν ελευθερία του. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι θέλουν να ζούμε ελευθερία, να κάνουμε ό,τι θέλουν, χωρίς το Θεό. Όμως, αυτό επίση μετά το τάνατο έχει συνέπειε. αυτή τη ζωή έχει συνέπειε όμω. Επειδή κόρησε ο άνθρωπο να εξαρτάται από το Θεό, τότε είναι επανάσταση. Γι' αυτό το Θεό θέλει να φέρει όλοι οι άνθρωποι που επαναστάτηκαν εναντίον του κοντά του σήμερα. Γι' αυτό επιτρέπει όλα αυτά σαν παιδεία με σκοπό να το φέρεις κοντά του, αλλά όταν οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιήσουν και συνεχίζουμε το πείσμα και η περηφάνεια να ζητούν λύση κάπου άλλου που δεν τα βρούν, τότε αυτή δείχνει η περηφάνεια και πείσμα του άνθρωπου να συνεχίζουμε την επανάσταση του μακριά από το Θεό. Δηλαδή δεν σκέφτεται το Θεό, σκέφτεται από μόνο του, θα προσπαθήσει από μόνο του να βρει λύση από μόνο του. Αυτή είναι η περηφάνεια λέει το Ευαγγέλιο και πείσμα και πείσμα και η είναι επανάσταση και έχει συνέπειε. Όλοι ο κόσμο, πολλοί άνθρωποι σήμερα το κόσμο είναι σε επανάσταση εναντίον του Θεού και συνέπειε τα είναι μεγάλη. Και ακόμα αυτή είναι μόνο αρκή. Μετά τα έρχεται ακόμα όλη η προφητεία που είναι προφητεμένο στην αποκάλυψη. Τα συμβεί όλα αυτά είναι συνέπεια της επανάστασης του άνθρωπου, το πείσμα του άνθρωπου να ζουν από μόνο του, δηλαδή ανεξάρτητα από το Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπο θέλει να ζει όπω θέλει, θέλει να κάνει όπω θέλει, ανεξάρτητα από το Θεό. Όμω ξεχνούμε ότι αυτή την ύπαρξη ανήκει στο Θεό. Αυτό είναι ο Κυριακό και εμεί τον χρειαζόμαστε. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να συντοπίσει κάθε από του άνθρωπου τη γη, από όλου μα, όλοι οι άνθρωποι που ακούτε, Πρέπει να στραφείτε το θεό, τα βρείτε έλεο, τα βρείτε απάντηση εκεί. Ο θεό τα δίνει μαρτυρία. Γι' αυτό μην κάσει το χρόνο σου να ζητάει λύση άλλου. Μην κάσει το χρόνο σου όπου δεν μπορεί να βρει απάντηση, ούτε δεν μπορεί να, να υπάρχει λύση. Αλλά καλύτερα να στραφεί όπου είναι η πηγή τη λύση. Και η πηγή τη λύση είναι μόνο ο θεό που είναι η πηγή σε όλο την ύπαξη που κρατάει όλο την ύπαξη. Επίση είναι προφυτεμένο ότι. Τα γίνει εμφυλίο πόλεμου και όλα αυτά δεν ξέρουμε όπως φαίνεται σε λίγο τα συμβεί εξαιτία της σύγκυσης του σάντρουπου. Γι' αυτό όλα αυτά είναι πληροφορίες δηλαδή που δότηκε προφητευμένο ώστε ήταν προβλεπεμένο ότι τα γινόντα. Αλλά οι άνθρωποι έχουν επιλογή να σταματήσουν. Δηλαδή όταν ζητήσει ο έλεος από το Θεό με μετάνια, με μετάνια ειλικρινά από την αμαρτία του, ότι όταν το και τα σταματήσει όλα αυτά. Αλλά επιλογέω και οι άνθρωποι. Πρέπει να συντοπίσει οι άνθρωποι. Πρέπει να συντοπίσει την παντοδυναμία του Θεού. Επειδή κόλλησε οι άνθρωποι να συντοπίσει την παντοδυναμία του Θεού, τότε οι άνθρωποι θα συνεχίζουν με τη σύγκριση, με την άγνοια του, με το πείσμα και με την υπερηφάνεια ότι θα προσπαθήσει μόνο του, ότι θα καταφέρουν μόνο του, ότι θα κάνουν διαμαρτυρία, ότι θα σημώνουν. Αλλά όλα αυτά είναι κάσιμο κρόνο. Γι' αυτό ο Θεό θέλει να σου δώσει έλεο, ο Θεό θέλει να σου δώσει κάρι, ο Θεό θέλει να φανερώνει τον εαυτό του σε σένα, ο Θεό θέλει να αποκαλύπτει τον εαυτό του σε σένα. Αλλά εσύ πρέπει να συντοπίσει, να στραφεί αυτό. Γι' αυτό είτε η ώρα να συνειδητοποιήσει ότι Πρέπει να ζητήσω βοήθεια από το Θεό, δεν πρέπει να πάω αλλού, πρέπει να πάω σε πηγή, πηγή σε όλο την ύπαρξη που είναι ο Κυριακό, ο μόνο Δέσποτα Θεό, ο Παντοκράτορα, ο Δινουργό, σε όλο την ύπαρξη που υπάρχει σαφανερά και μη φανερά, επειδή μόνο εκεί τα βρεις αυτό που ζητάς, μόνο εκεί. Τα βρει την απάντηση. Μόνο εκεί θα βρει έλεο και ανάπαυση και γαλήνη και ειρήνη και ευτυχία. Αλλά η επιλογή είναι δικό σου. Για σήμερα σα αφήνω εδώ ότι όλα να σε ευλογεί.